Ναι, στα πλαίσια της επίσκεψής μας σήμερα στη Λιβαδιά, είχαμε συνάντηση πρώτα με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ταγκαλέγκα. Κάναμε μια ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στην πόλη, την κατάσταση του Δήμου, αλλά και για τις γενικότερες εξελίξεις και πώς τις βλέπει το ΚΚΕ. Το βασικό πρόβλημα που έθεσα ήταν ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση δίνονται πολλές αρμοδιότητες από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά για να υλοποιηθούν αυτές οι αρμοδιότητες σε όφελος του λαού χρειάζεται χρηματοδότηση για να μπορούν να υλοποιηθούν μια σειρά ελλείψεις, προβλήματα και να μπορεί να τα απεξέλθει ο Δήμος, και βεβαίως χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσει να κάνει αυτές τις αρμοδιότητες, να τις ασκήσει και να αποβούν πάλι σε όφελος των πολιτών. Χωρίς τέλη, χωρίς δημοτικά τέλη, χωρίς να πληρώνει και να βάζει το χέρι στη τσέπη συνεχώς ο εργαζόμενος άνθρωπος. Θίξαμε διάφορα ζητήματα, την κατάσταση της δημόσιας υγείας για παράδειγμα. Εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη θέση ως κόμμα. Θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, το νοσοκομείο, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα κέντρα υγείας με προσλήψεις ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού με επίλυση υποδομών, αντίστοιχα στην εκπαίδευση, στα σχολεία, να αποδοθούν τα ακίνητα της κρύας που είναι το brand name, να το πω έτσι, ουσιαστικά της Λιβαδιάς στο Δήμο, να αποδοθούν στο λαό της πόλης. Είναι ευθύνη της κεντρικής εξουσίας κυρίως, και απέναντι σε αυτή την κεντρική εξουσία το ΚΚΕ, όπως ξέρετε, είναι αντιπολίτευση σταθερά, όχι μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά και στους Δήμους και στις περιφέρειες, στους καθημερινούς αγώνες του λαού μας.